Εκρηκτική αύξηση του ενδιαφέροντος για ταξίδια στην Ελλάδα από τους Βρετανούς καταγράφεται αμέσως μετά την απόφαση για κατάργηση της καραντίνας των εμβολιασμένων Βρετανών κατά την επιστροφή τους από πορτοκαλί χώρες από τις 19 Ιουλίου. Σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων για το διάστημα από 19 έως 25 Ιουλίου, υπάρχει προγραμματισμός για 120.247 αεροπορικές θέσεις από τη Βρετανία προς τη χώρα μας με δημοφιλέστερο προορισμό την Κέρκυρα. Οι Άγγλοι τουρίστες επιλέγουν κυρίως τα νησιά. Κρήτη, Ρόδοκο, Κέρκυρα, Χαλκιδική με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Επίσης, τα Ετάνης έχουν μεγάλες αφήξεις όσον αφορά την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο. Συνολικά για το διάστημα από 12 έως 25 Ιουλίου υπάρχει προγραμματισμός για περίπου 1,5 εκατομμύριο αεροπορικές θέσεις προς την Ελλάδα. Αναμένονται αφήξεις από 34 χώρες, με πρώτες τη Γερμανία και τη Βρετανία. Στην κορυφή με τις περισσότερες προγραμματισμένες θέσεις για τις επόμενες 2 εβδομάδες βρίσκεται η Αθήνα και ακολουθούν το Ηράκλειο, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Θεσσαλονίκη και η Κος. Τα αεροδρόμια μας. Είμαστε γύρω στο 55 με 60% του 19 και στο αεροδρόμιο της Αθήνας στις τελευταίες μέρες έχουμε αγγίξει και το 65% του 19, άρα τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά για την ώρα. Όπως λένε παράγοντες του τουρισμού, στα νησιά μας είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι. Ταυτόχρονα όμως έχουν διαρκώς το βλέμμα στραμμένο στα επιδημιολογικά στοιχεία και ζητούν αυστηρή τήρηση των μέτρων. Έχουν προγραμματιστεί περισσότερα αεροπλάνα, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ελπίζουμε να βάλουν μυαλό όλοι οι συμπατριώτες μας και όχι μόνο για να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί που φαίνεται ότι είναι η μόνη λύση για να ξεπεράσουμε αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Και όπως εκτιμούν με τα νέα δεδομένα από τη Βρετανική αγορά, ο στόχος στα τουριστικά έσοδα του 2021 να φτάσουν στο 50% του 2019 φαντάζει πλέον εφικτός.